με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης και Σταγών κυρίου Αλεξίου, θα λειτουργήσουν και φέτος οι μαθητικές κατασκηνώσεις στην καταπράσινη περιοχή της Πύρας σε υψόμετρο 1200 μέτρων. Σε αυτήν την όμορφη κατασκήνωση συμμετέχουν σε δύο περιόδους. Το πρώτο δεκαπενθήμερο συμμετέχουν αγόρια από τρίτη δημοτικού μέχρι και τρίτη λυκείου και στη δεύτερη περίοδο συμμετέχουν κορίτσια στις ίδιες ακριβώς ηλικίες. Για να συμμετάσχει κάποιος στην κατασκήνωση θα πρέπει να δώσει το συμβολικό ποσό των 100 ευρώ. Βέβαια, σε περιπτώσεις που έχουμε πολύτεκνες οικογένειες ή αδέρφια υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις και έτσι συμφέρει καλύτερα τους γονείς να συμμετέχουν στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως μας. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αρκεί να σας δηλώσω ότι μέσα σε μόλις 9 εργάσιμες ημέρες σχεδόν συμπλήρωσε ο αριθμός των αγοριών. Υπάρχουν περίπου 95 αγόρια που δήλωσαν, η κατασκήνωση χωράει 100 άτομα και στα κορίτσια βέβαια έγιναν ανάρπαστες, θα λέγαμε, οι θέσεις της κατασκήνωσης και υπάρχει και σειρά προτεραιότητας να δηλώσουν και άλλα κορίτσια να έρθουν σε περίπτωση που κάποιο κορίτσι φύγει κατά τη διάρκεια της περίοδου. Τα ωφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά πάνω στην κατασκήνωση είναι πάρα πολλά. Μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, μαθαίνουν να κάνουν διάφορες εργασίες, πράγμα που συνήθως δεν γίνεται αυτό στα σπίτια τους. Και βέβαια έρχονται πιο κοντά στην εκκλησία, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τις διάφορες ακολουθίες που γίνονται στον ναό εκεί του Αγίου του Προφήτου Ηλίου, μέσα στην κατασκήνωση. Και έτσι έρχονται, θα λέγαμε, όπως σας είπα, πιο κοντά σε επαφή με την Εκκλησία, με τον Ιερέα, τον Υπεύθυνο, με τα μυστήρια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία. Αλλά βέβαια αυτό που μένει περισσότερο στα παιδιά είναι η γνήσια φιλία που δημιουργείται μεταξύ όλων των συμμετεχόντων μέσα στην κατασκήνωση. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά σήμερα να αποκτήσουν γνήσιους φίλους που θα θυμούνται σε όλη τους τη ζωή.